Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Το γύρο του κόσμου λοιπόν σε μία μέρα στην αγορά Αργύρη αφορά τον κόσμο που μας παρακολουθεί από την Πάτρα. Για πείτε μας δύο λόγια για αυτή τη διοργάνωση. Λοιπόν, Global Village, όπως είπατε στην Πάτρα, έχει γίνει στο εξωτερικό με επιτυχία σε πολλές πόλεις και έχει γίνει και στην Ελλάδα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι η πρώτη φορά στην Πάτρα. Διοργανώνεται από την ISEC του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι φοιτητικός εθελοντικός οργανισμός. Θα σας πει περισσότερα ο Γιώργος για την ISEC. Και θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται, σε μία εβδομάδα, 27 του μήνα. Και ο χώρος είναι η αγορά Αργύρη. Όπου εκεί όποιος θέλει να έρθει, φυσικά είναι μια ανοιχτή εκδήλωση σε όλο τον κόσμο. Τι θα παρακολουθήσει κάποιος, τι θα δει? Αρχικά, καλά κάνατε και το τονίσατε, είναι ανοιχτή εκδήλωση, δεν υπάρχει, είναι ελεύθερη είσοδος. Αυτό που θα δει είναι κάποιες παρουσιάσεις από τους εθελοντές που έχουν έρθει και συμμετέχουν είτε σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, είτε σε σχολεία εδώ πέρα στην Πάτρα, όπου θα παρουσιάζουν τις χώρες τους, θα παρουσιάζουν τον πολιτισμό τους, μέσα από διαδραστικούς τρόπους. Θα υπάρχουν παρουσιάσεις, θα υπάρχουν τραπέζια όπου θα δείχνουν κάποια παραδοσιακά προϊόντα από τις χώρες τους. Θα υπάρχει μουσική, διεθνής μουσική, τραγούδια. Ενδεικτικά πώς διαφορετικά. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι θα έχουμε και εκπροσώπηση από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, θα είναι και από τον κόσμο των επιχειρήσεων άτομα. Ακριβώς, από μη κυβερνητικούς οργανισμούς από την Πάτρα και από επιχειρήσεις, από εταιρείες της τοπικής κοινωνίας εδώ πέρα. Ενδεικτικά πόσες διαφορετικές χώρες, κουλτούρες θα παρουσιαστούν σε αυτή την εκδήλωση? Λοιπόν, θα έχουμε εθελοντές από Βραζιλία, από Παραγουάη, από Περού, από Κίνα, από Αρμενία, από πολλές χώρες θα υπάρχει εκπροσώπηση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι αναγκαίο και είναι και πρωτότυπο. Δηλαδή δεν βλέπουμε και πολύ συχνά να γίνονται τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται από φοιτητές. Έτσι, διοργανώνεται από μια ομάδα που μας είπατε, την ISEC. Να μας πείτε και λίγο περισσότερα λόγια, κύριε Σπηλιόπουλε. Σωστά τα λέω? Για αυτή την ομάδα θα σας πει ο Γιώργος καλύτερα. Ναι, λοιπόν, θα σας πω. Ο Μόρδος. Ο Μόρδος. Είμαστε ανάποδα, λοιπόν. Ναι. Έχετε το ίδιο όνομα και δύο. Η ISEC τώρα υπάρχει σε 128 χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο νέων και σε κάθε χώρα σκεφτείτε ότι υπάρχει σε πολλά πανεπιστήμια. Έτσι, στην Ελλάδα υπάρχει σε 7 πανεπιστήμια. Ένα από αυτά είναι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τώρα, σκοπός του οργανισμού γενικότερα, ανεξάρτητα από το πανεπιστήμιο που βρίσκεται, είναι να κάνει κάποια προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ή προγράμματα στο εσωτερικό, σαν μέλος των ομάδων. Και μέσα από αυτά τα προγράμματα οι νέοι να μπορέσουν να αναπτύξουν κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία έχουμε δει ότι χρειάζονται στην τρέχουσα κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο. Και είναι χαρακτηριστικά που ανεξαρτήτως τοπικής κοινωνίας και κατάσταση χρειάζονται σε όλους τους νέους παγκοσμίως. Και είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία λείπουν από τους νέους σήμερα και τα οποία δεν μπορεί να τα αποκτήσει κάποιος με το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα ένας νέος. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, πόσοι φοιτητές συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα? Ωραία, θα σας πω ωραία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε 28 μέλη μαζί με εμένα, σκεφτείτε. Αλλά αυτά είναι τα μέλη που τρέχουν μόνο στο εσωτερικό, δηλαδή είναι μέλη ομάδας του οργανισμού. Παράλληλα, τρέχουμε και άλλα προγράμματα, όπως είναι αυτά τα θελοντικά προγράμματα ανταλλαγής, εξερχόμενων και εισερχόμενων. Για παράδειγμα, οι φοιτητές που έχουν έρθει εδώ πέρα με τα εισερχόμενα προγράμματα είναι και αυτοί που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση. Αυτή τη στιγμή είναι 7, δεν κάνω λάθος. Και μέχρι το καλοκαίρι σκεφτείτε ότι σκοπεύουμε να έχουμε εξερχόμενες και εισερχόμενες ανταλλαγές και στα δύο προγράμματα περίπου 100 άτομα σε αριθμό. Οπότε υπάρχουν αυτά τα άτομα που λειτουργούν εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο και υπάρχουν και τα άτομα που συμμετέχουν απλώς στα προγράμματα ανταλλαγής. Για πείτε μας δύο λόγια για άλλες δράσεις που έχετε κάνει στο παρελθόν ή που προγραμματίζετε. Μία από αυτές είπαμε ότι είναι αυτή που αφορά, που θα γίνει στις 27 του μήνα και αφορά τη διαπολιτισμικότητα. Για πείτε μας κάποιες άλλες να πάρουμε μια ιδέα για τη δράση σας.
Ωραία, φυσικά. Τώρα η Άση Ξάνθρα γνώση εδώ στην Πάτρα. Θα συμμετέχει και στην εκδήλωση που γίνεται στο γραφείο, στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, στο Πανεπιστήμιο. Εκεί θα είναι όλοι οι οργανισμοί για την ακρίβεια που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όλοι οι φοιτητικοί οργανισμοί του Πανεπιστημίου Πατρών θα βρίσκονται. Οπότε θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου να γνωρίσουν ό,τι δράσεις υπάρχουν στον χώρο του Πανεπιστημίου. Ανεξάρτητα από αυτό, κάνουμε άλλο ένα event σαν Άση Πανεπιστημίου Πατρών, αυτή τη φορά μόνοι μας. Για ενημέρωση των φοιτητών για το πρόγραμμα εξερχόμενων ανταλλαγών, το εθελοντικό πρόγραμμα, στο οποίο μπορούν οι φοιτητές να συμμετάσχουν για 6 εβδομάδες σε μια ανταλλαγή στο εξωτερικό. Και για πράγματα που έχουμε κάνει στο παρελθόν που είναι σπουδαίο. Ναι, είχαμε διοργανώσει με επιτυχία το Youth Today, λεγότανε, το Νοέμβρη, τέλη Νοέμβρη είχε γίνει, στο ξενοδοχείο Βυζαντινό, εδώ πέρα στην Πάτρα, όπου 100 φοιτητές, 100 νέοι μάλλον από την Πάτρα, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο της Πάτρας, περισσότερο με συνεργάτες που εμείς έχουμε επαφή ως οργανισμός, και να μάθουν περισσότερο ποια είναι τι ακριβώς χρειάζεται ο επιχειρηματικός κόσμος στις μέρες μας. Ναι, ποιες είναι οι τάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λάβατε και μια εικόνα ενεργά στην κοινωνία για το πώς θα είναι η αγορά εργασίας την επόμενη μέρα σε ιδιωτικό επίπεδο. Όπως βλέπετε, έχουμε κάνει διάφορα πράγματα και παρόμοια πράγματα συνδυάζουμε και στο μέλλον. Υπήρχε το Youth Day που ανέφερε ο Γιώργος, θα ξαναγίνει αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί έχει καθιερωθεί νομίζω στην Πάτρα πλέον. Και κάτι αντίστοιχο, αλλά σε μικρότερη κλίμακα, συνδυάζουμε να κάνουμε κάθε μήνα σαν ISEC. Δεν είναι έτοιμα ακόμα για να σου πω πολλές πληροφορίες, αλλά συνδυάζουμε κάθε μήνα να έχουμε ένα workshop, δηλαδή ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο θα έχει 20 μετέχοντες τη φορά, όχι παραπάνω, με διαφορετικές θεματικές κάθε φορά και θα απευθύνεται πάλι σε φοιτητές. Και θα γίνεται από τον κόσμο των επιχειρήσεων άτομα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα είμαστε εκεί να δούμε και τη δράση, πώς θα λειτουργήσει και ποια θα είναι η απήχηση του κόσμου. Ελπίζουμε να έχει συμμετοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.